Ο Αλέξανδρος Κοντόσταυλος, γεννημένος στη Χίο το 1789, δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της ναυτιλίας ανοίγοντας στα 1817 τον πρώτο ελληνικό εμπορικό οίκο στο Λονδίνο, μοιήθηκε στη θηλυκή εταιρεία στην Τεργέστη και βοήθησε την Επανάσταση μεταφέροντας τρόφιμα και πολεμοφόδια με τα πλοία του. Στην ιστορία, ο Αλέξανδρος Κοντόσταυλος έμεινε ως ο άνθρωπος που το 1826 ανέλαβε την αποστολή να φτάσουν επιτέλους στην επαναστατημένη Ελλάδα τα περίφημα πλοία του αγώνα, οι ατμοκίνητες φρεγάτες που είχαν παραγγελθεί στην Αμερική. Η παραγγελία για 8 φρεγάτες είχε γίνει το 1824. Είχε συναφθεί το σχετικό δάνειο, μόνο που τα χρήματα χανόταν μεταξύ Αγγλίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν ο Κοντόσταυλος έφτασε στη Νέα Υόρκη, Απρίλιο του 1826, με συστατική επιστολή από τον Αδαμάντιο Κοραή, βρήκε στους ταρσανάδες του κάτω Μανχάταν δύο έτοιμες φρεγάτες, μόνο που τα χρήματα από το ελληνικό δάνειο έφταναν πια μόνο για τη μία. Φυσιολογικά αυτό που ξεχωρίζει στη συλλογή Κοντόσταυλου, που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, είναι το δικό του πόνημα, τυπωμένο το 1855, υπό τον τίτλο «Τα περί των εν Αμερική ναυπηγηθησών φρεγατών και του ενεγίνη νομισματοκοπίου», καθώς ο Κοντόσταυλος υπήρξε επίσης ο άνθρωπος που ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής που είχε ορίσει ο Καποδίστριας, ταξίδεψε στη Μάλτα και αγόρασε από τους υπότες τα μηχανήματα του πρώτου νομισματοκοπίου με τα οποία κόπηκαν στην Αίγινα τα πρώτα ελληνικά νομίσματα του Φοίνικα. Απελπιστής ότι ήθελα ή μπορέσει να κατορθώσω ποτέ τι, ενώ σω διέμενα εις νεοβόρακον, έτσι ακουγόταν τότε στα ελληνικά η Νέα Υόρκη, όπου ήμην περικυκλωμένος από αυτούς εκείνους, των οποίων το συμφέρον παρεκκίνη να με απατούν, ή την εσίδαν ότι δεν είχα σκοπό να επιστρέψω άπρακτος στις Λονδίνων, απεφάσισα εναντίον της θελήσεώς των και έχων ως μόνον συστατικών του αηδήμου και αηποθήτου φίλου μου Κοραή. Περιγράφει ο Κοντόσταυλος την προσπάθειά του στην Αμερική. Ελαίο Αδαμάντιου Κοραή κατάφερε να συναντήσει στην Ουάσιγκτον ως και τον τότε Αμερικανό πρόεδρο Άνταμς. Έπεισε τους Αμερικανούς να αγοράσουν τη μια φρεγάτα και έτσι αποδεσμεύτηκε η δεύτερη, βαφτίστηκε Ελλάς και κατέπλευσε στην Αίγινα Νοέμβριο του 1826. Εν το σούτο φθάσας ο Ναύαρχος Μιαούλης στα Λις παρά της κυβερνήσεως, παρέλαβε την διεύθυνση της φρεγάτας, την οποία με θόλων ημών οδήγησε εις την Αίγινα, γράφει ο Αλέξανδρος Κοντόσταυλος στο πόνημά του, το οποίο προλογικά απευθύνει στο βασιλιά Όθωνα με την υπογράμμιση «Μέρος της εκθέσεως ταύτης ανήκει εις την ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως και επομένως εις τον επισφραγίσαντα την εθνική ημών ανεξαρτησίαν την ημετέραν μεγαλειότητα». Την εποχή της αντιβασιλείας του Όθωνα, ο Κοντόσταυλος κατηγορήθηκε για διαφθορά, τόσο για την υπόθεση των φρεγατών, όσο και για την αγορά του νομισματοκοπίου. Αρχικά καταδικάστηκε, ωστόσο, μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, μετά από επανάληψη της δίκης, αποκαταστάθηκε πλήρως. Στη συλλογή Κοντόσταυλου που βρίσκεται στην Πενάκιο Βιβλιοθήκη της Βουλής, ξεχωρίζουν κάποιες μοναδικές εκδόσεις, όπως δύο έργα του Αδαμάντιου Κοραή. Η διατριβή αυτοσχέδιος περί του περιβοήτου δόγματος των σκεπτικών φιλοσόφων και των σοφιστών, τυπωμένο στη Λειψία το 1819, και η Συμβουλή Τριών Επισκόπων, επισταλθήσα κατά το 1553 έτος προς τον Πάπαν Ιούλιον τον Τρίτον, που τυπώθηκε στο Παρίσι το 1820. Στη Λειψία το 1817 είχε τυπωθεί και το έργο «Ηθική Ποίησης»
και στο Παρίσι το 1826 το έργο «Επικτήτου εγχειρίδιων, Κέβητος Πίναξ, Κλεάνθους Ύμνος». Ο Αλέξανδρος Κοντόσταυλος μετά την αποκατάστασή του πολιτεύθηκε στην Κάριστο. Εκλέχθηκε κατ' επανάληψη βουλευτής και στην τριετία 1855-1857 διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών και ακολούθως πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Απεβίωσε το 1865.